της εκπομπής μας θα μεταφερθούμε στο χώρο της ιστορίας, της λαμπρής και ένδοξης ελληνικής ιστορίας. Θα γνωρίσουμε την νεαρινή επίθεση των Ιταλών που έγινε τέτοιες μέρες το 1941. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αστυνομικό διευθυντή εναποστρατεία, κύριο Αλέξανδρο Κρουσόβαλη. Κύριε Κρουσόβαλη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, αδερφή. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Στις 9 Μαρτίου του 1941 ξεκίνησε η περίφημη αιαρινή επίθεση των Ιταλών στο βορειοεπειρωτικό μέτωπο. Θέλετε να μας θυμίσετε τα πολεμικά γεγονότα? Βεβαίως, ναι. Ήταν η τελευταία προσπάθεια που έκανε ο Ιταλός δικτάτορας για να τσακίσει, όπως χαρακτηριστικά έλεγε, τα πλευρά της Ελλάδος. Οι συνεχείς επιτυχίες του ελληνικού στρατού και η προέλασή του μέσα στο βορειοεπειρωτικό έδαφος είχαν δημιουργήσει τεράστιες ανησυχίες στην ανώτατη διοίκηση του Ιταλικού στρατού και ακόμα περισσότερο στον Ιταλό δικτάτορα, Μπενίτο Μουσουλίνη, ο οποίος αισθάνονταν έντονα εκτεθειμένος απέναντι στον Ιταλικό λαό, αλλά και στους συμμάχους του Γερμανούς, οι οποίοι ήδη του είχαν ανακοινώσει ότι ετοιμάζονται να επιτεθούν κατά της Ελλάδος μέσω της Βουλγαρίας. Επιθυμούσε λοιπόν ο Μουσολίνη να παρουσιάσει μια σημαντική νίκη του Ιταλικού στρατού σε βάρος της Ελλάδος, προτού μας επιτεθούν οι Γερμανοί και του κλέψουν τη δόξα. Με προσωπικές του λοιπόν διαταγές, ξεκινώντας από το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και ολόκληρο τον Φεβρουάριο του 1941, μεταφέρθηκαν στην Αλβανία 10 νέες ιταλικές μεραρχίες, ενώ καθημερινά δεκάδες πλοία ξεφόρτωναν στα αλβανικά λιμάνια χιλιάδες τόνους πυρομαχικών. Με επίμονη παρότρινση του ίδιου του Μουσουλίνη, 6 υπουργοί της κυβερνήσεώς του και ανάμεσά τους ο υπουργός εξωτερικών και γαμπρός του Μουσουλίνη, ο Γκαλεάτσο Τσιάνο, αλλά και ανώτατα στελέχη του κυβερνώντος φασιστικού κόμματος, μετέβησαν στην Αλβανία για να πολεμήσουν και αυτοί ως αξιωματικοί, εμψυχώνοντας έτσι τους Ιταλούς στρατιώτες. Την άμεση εποπτεία των πολεμικών επιχειρήσεων ανέλαβε ο ίδιος ο Μουσουλίνη, ο οποίος έφτασε στην Αλβανία και επιθεώρησε όλες τις στρατιωτικές μονάδες, τονίζοντας με τον πιο εμφαντικό τρόπο σε αξιωματικούς και στρατιώτες την μεγάλη σημασία που είχε για την Ιταλία η επιτυχία της επικείμενης επιθέσεως. Καθ' όλη την διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων, ο Μουσουλίνη με τους στρατηγούς του βρίσκονταν στο ύψωμα Κόμαριτ, σε ένα ειδικό παρατηρητήριο, και με τη διόπτρα παρακολουθούσε τις μάχες, όπως άλλοτε ο βασιλιάς των Περσών, ο Ξέρξης, είχε στήσει το θρόνο του στο όρος Εγάλιο και παρακολουθούσε την αμαχία της Σαλαμίνας. Ο ελληνικός στρατός, από επίγειες και εναέρειες παρατηρήσεις του και από άλλες πληροφορίες που είχε συλλέξει, ενημερώθηκε για την μεγάλη αυτή στρατιωτική κινητοποίηση των Ιταλών. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια κάποιων μικροεπιθέσεων που έκανε για να βελτιώσει τις θέσεις του, είχαν συλληφθεί αρκετοί Ιταλοί εχμάλωτοι, από την εξέταση των οποίων προέκυπτε αβίαστα το συμπέρασμα ότι η αναμενόμενη μεγάλη επίθεση θα κινούνταν προς την κατεύθυνση Γκλάβα, Μπούμπεσε και Κλεισούρα, μια περιοχή που υπάγονταν στο τμήμα στρατιάς Υπήρου. Για τον λόγο αυτό, το Γενικό Στρατηγείο στις 18 Φεβρουαρίου ενίσχυσε την στρατιά Υπήρου, στέλνοντας την 4η και την 6η μεραρχία. Ήταν δηλαδή έτοιμος ο ελληνικός στρατός, στα μέτρα του δυνατού βέβαια πάντοτε, να αντιμετωπίσει την επερχόμενη επίθεση. Το κυριότερο βέβαια ήταν ότι όλοι οι άντρες, αξιωματικοί και στρατιώτες, είχαν προετοιμαστεί ψυχολογικά να αντιμετωπίσουν μια πρωτόγνωρα μεγάλη επίθεση. Αυτή η ψυχολογική προετοιμασία, αλλά και ο αέρας του νικητή, που τον είχαν κερδίσει επάξια με το αίμα τους, συνετέλεσε τα μέγιστα στο να βγουν οι πολεμιστές μας και πάλι νικητές. Η κυρίως επιθετική προσπάθεια των Ιταλών επικεντρώθηκε σε μια ζώνη εδάφους μήκους μόλις 6 χιλιόμετρων που εκτείνονταν ανάμεσα στους ποταμούς Άψο και ΑΟΟ, την οποία υπερίσπιζε η πρώτη μεραρχία του υποστρατήγου Βασιλείου Βραχνού. Την έκταση αυτή του μετώπου των 6 χιλιόμετρων στη συνέχεια οι Ιταλοί την μείωσαν σε ένα μέτωπο μήκους μόλις 2,5 χιλιόμετρων, στο οποίο έριχναν συνέχεια και κατά κύματα καινούργια και ξεκούραστα τάγματα Ιταλών στρατιωτών. Η Ιταλική επίθεση εκδηλώθηκε στις 6:30 της Κυριακής 9 Μαρτίου του 1941
με πυρά πυροβολικού. Επί δύο συνεχείς ώρες, 300 ιταλικά πυροβόλα θα βομβαρδίζουν τις ελληνικές θέσεις. Από τα αρχεία του Ιταλικού στρατού προκύπτει ότι έριξαν 100.000 οβίδες. Ταυτόχρονα, κατά των θέσεων του στρατού μας, βάλουν και 60 όλμοι που διέθετε η κάθε μια από τις επιτιθέμενες ιταλικές μεραρχίες. Και επίσης, βομβαρδίζουν και 190 ιταλικά αεροπλάνα. Όπως καταλαβαίνετε, η λέξη κόλαση είναι πάρα πολύ μικρή για να περιγράψει την κατάσταση η οποία είχε δημιουργηθεί. Στην στενή εκείνη λουρίδα της γης βρίσκονταν τα στρατηγικής σημασίας υψώματα 717 ή Μπρέγκου Ραπίτ και το ύψωμα 731, η άμυνα των οποίων θα περάσει κυριολεκτικά στη σφαίρα του θρύλου. Ο υποστράτηγος Βραχνός, που έβλεπε από το παρατηρητήριό του τον πρωτοφανή εκείνο σε ένταση βομβαρδισμό, έλεγε: «Εφόσον υπάρχουν ζωντανοί Έλληνες που χειρίζονται τα πολυβόλα, η τοποθεσία δεν θα πέσει». Ο συνταγματάρχης Θεμιστοκλής Κετσέας, στις διαταγές του οποίου υπάγονταν οι μονάδες που υπεράσπιζαν τα υψώματα 717 και 731, τους έστειλε μια διαταγή αποτελούμενη από 5 μονολέξεις: «Τηρήσατε θέσεις σας μέχρι σε σχάτων». Ο ταγματάρχης Δημήτρος Κασλάς, διοικητής του υψώματος 731, του απάντησε με 3 μονολέξεις: «Δεν θα περάσουν». Ο ίδιος ταγματάρχης θα γράψει: «Το ύψωμα 731 σύεται συνεχώς. Σκόνη, φωτιά και καπνός. Η ατμόσφαιρα βαριά, δύσκολα αναπνέει κανείς από τα αέρια των εκρήξεων. Κόλαση πυρός. Μας περιβάλλουν οι καπνοί και οι φλόγες. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τίποτα σε απόσταση 10 μέτρων». Και συνεχίζει: «Το ύψωμα 731 ήταν δασωμένον με δέντρα ύψους 4 και 5 μέτρων. Εντός 2 ώρων έμεινε γυμνό. Τα σειρματοπλέγματα κατεστράφησαν. Τα χαρακώματα ισοπεδώθηκαν. Οι στρατιώτες καλύπτονται εις τας οπάς των οβίδων και αγωνίζονται απεγνωσμένα να επανορθώσουν τις ζημίες, ιδίως να προστατεύσουν από την καταστροφή τα πολυβόλα. Διέταξα αμέσως να αποσυρθούν όλα από τις θέσεις της μάχης, να σκεπαστούν με κουβέρτες, να τα προφυλάξουν από τις πέτρες και τα χώματα που τεινάζονται στον αέρα από τις εκρήξεις. Τα δύο πυροβόλα των 6,5 και ο αντιαρματικός ουλαμός των 37 κατεστράφησαν. Η τηλεφωνική επαφή του τάγματος διακόπη. Όλα τα τηλεφωνικά σύρματα κατεστράφησαν εντελώς, όπως επίσης και ο οπτικός τηλέγραφος. Όλοι οι άνδρες που προσπάθησαν να αποκαταστήσουν τον τηλεφωνικό σύνδεσμο εφωνεύθησαν ή ετραυματίστησαν». Στις 8.30 ώρα σταμάτησε ο βομβαρδισμός και ήταν φανερό πλέον ότι θα άρχιζε η επίθεση του ιταλικού πεζικού. Οι Έλληνες στρατιώτες διατάχθηκαν να ετοιμάσουν τα αυτόματα και να μην πυροβολούν από μακριά, αλλά να αφήνουν τους Ιταλούς να πλησιάζουν στα 200 μέτρα. Στις 11 Μαρτίου συνελήφθη αιχμάλωτος ένας Ιταλός σταγματάρχης, ο οποίος ανέφερε πως οι Ιταλοί ήταν βέβαιοι ότι έπειτα από την τρομακτική προπαρασκευή του πυροβολικού και της αεροπορίας δεν θα υπήρχε ψυχή ζώσα στα υψώματα 731 και 717. Κι όμως, όπως γράφει στο βιβλίο του ο Άγγελος Τερζάκης, «Ελληνική Εποπία 1940-41», μέσα από τα χώματα και τις πέτρες, τα κομματιασμένα σειρματοπλέγματα, τους ξεκυλιασμένους γεώσακους αναδεύτηκαν ανθρώπινα όντα, σαν να βρικολάκιαζαν. Ανασηκώθηκαν, έσφιξαν στο μάγουλο το όπλο, σημάδεψαν, έριξαν. Τα ιταλικά τάγματα που προχωρούσαν σε πυκνές μάζες χτυπήθηκαν στο ψαχνό και ματώθηκαν, πολλοί γονάτισαν, κυλίστηκαν χάμω. Ο αριστερός λόχος του υψώματος 731 είχε απομείνει μισός από τις απώλειες. Ο διοικητής του, έφεδρος υπολοχαγός Βασίλειος Αμβροσίου, αν και τραυματισμένος, συνεχίζει να μάχεται μέχρι το βράδυ. Μέχρι να πέσει το σκοτάδι, τα ιταλικά τάγματα επιτίθενται συνέχεια το ένα κατόπιν του άλλου. Όταν πλησίαζαν πολύ κοντά στα ελληνικά χαρακώματα, τότε ηχούσαν οι σάλπιγγες: «Προχωρείτε, προχωρείτε». Και οι λιγοστοί στρατιώτες μας πετιόντουσαν έξω από τα χαρακώματα, ουρλιάζοντας αέρα. Αναφέρεται ότι ο ήχος της σάλπιγγας και η αχή αέρα επέφερε πραγματικά πανικό στις τάξεις των Ιταλών στρατιωτών.
προς το μεσημέρι ένα ολόκληρο Ιταλικό σύνταγμα, το 72ο, τρέπεται σε φυγή. Το καταδιώγει μια χούφτα στρατιωτών μας υπό τους ήχους της Άλπιγκας και των κραυγών αέρα. Η νύχτα βρήκε τους Έλληνες στρατιώτες, όσοι τουλάχιστον είχαν επιζήσει από εκείνη την κόλαση, κατάκουπους από την κούραση. Παρ' όλα αυτά, λέει, κανένας δεν ήθελε να φάει. Οι λόχοι δεν ζήτουσαν ψωμί, ζητούσαν χειροβομβίδες και σκαπτικά εργαλεία για να ετοιμάσουν καινούργια χαρακώματα. Από το παρατηρητηριό του στο ύψωμα Κόμαριτ, ο Μουσουλίνη παρακολουθεί την εξέλιξη της μάχης. Ανέφεραν οι στρατηγοί του ότι ήταν χλωμός και νευρικός. Ύστερα από 10 μέρες, σε αναφορά του προς τον βασιλιά της Ιταλίας, θα γράψει: «Στις 12 η ώρα, εγώ ο οποίος παρακολουθούσα τη μάχη από το παρατηρητήριο, είχα καθαρά την εντύπωση ότι η επίθεση είχε ήδη αποτύχει». Και την επόμενη μέρα, 10 Μαρτίου, οι συνεχείς ιταλικές επιθέσεις θα αποτύχουν. Το απόγευμα της δεύτερης ημέρας, ένας μήνος ιταλικά αεροπλάνα έριξαν στο μέτωπο δεκάδες χιλιάδες προκηρύξεις. Καλούσαν τους Έλληνες να παραδοθούν. Για τις μάχες της τρίτης ημέρας, ο αρχιστράτηγος Καμπαλέρο γράφει στο ημερολόγιο του: «Η μεραρχία Πούλε μας τηλεφωνεί ότι δεν δύναται να προχωρήσει, διότι οι απώλειές της είναι τρομακτικές. Οι Έλληνες εξακολουθούν να εξαπολύουν αντεπιθέσεις. Η μάχη σε πολλούς τομείς γίνεται σώμα με σώμα». Το βράδυ της τρίτης ημέρας, ο Μουσουλίνη ρώτησε τον στρατάρχη Καμπαλέρο, τον αρχιστράτηγο του μετόπου, να του πει τη γνώμη του για τον μέχρι τότε απολογισμό της επίθεσης. «Μέτριος», του απάντησε ο Καμπαλέρο. «Μηδέν», φώναξε κοφτά και γεμάτος θυμό και απογοήτευση ο Μουσουλίνη. Την τέταρτη ημέρα, ο Μουσουλίνη, απελπισμένος, συγκαλεί σύσκεψη των στρατηγών του, στους οποίους δηλώνει: «Διέταξα να σταλούν εδώ όλα τα εφόδια που υπάρχουν στην Ιταλία, διότι ο Ιταλικός στρατός είναι εδώ. Ο πόλεμος γίνεται εδώ και εδώ πρέπει να νικήσουμε». Την τέταρτη μέρα, το τάγμα του ταγματάρχου Δημητρίου Κασλά στο ύψωμα 731 που είχε αποδικατεστεί αντικαταστάθηκε από το τάγμα του λοχαγού Παναγιώτη Κουτρίδη, ο οποίος το απόγευμα της ίδιας ημέρας τραυματίστηκε. Ενώ λοιπόν βρίσκεται στο σταθμό επιδέσεως τραυμάτων και δέχεται τις φροντίδες του γιατρού, ο οποίος διατάσσει τους τραυματιοφορείς να τον συνοδεύσουν στα μετόπισθεν, έρχεται τρέχοντας ένα στρατιώτης και αναφέρει ότι οι Ιταλοί κατέλαβαν ένα τμήμα του υψώματος 731. Ο λοχαγός Κουτρίδης σηκώθηκε και αφού τον βοήθησαν να φορέσει την πολεμική του εξάρτηση, κρέμασε στο λαιμό του ένα σακίδιο με χειροβομβίδες και κρατώντας στο περίστροφο στο δεξί του χέρι φωνάζει: «Όσοι είναι Έλληνες και έχουν ελληνική καρδιά να με ακολουθήσουν». Και έτρεξε προς τη μάχη. Τον ακολούθησαν όλοι, ακόμα και οι τραυματίες. Έκαναν αντεπίθεση και ανεκατέλαβαν το χαμένο έδαφος. Ο επιλοχής του τάγματος Κουτρίδη, ονόματι Ζήκος, και ο ανθιπλοχαγός Ευρυπίδης Χρυσάφης, σε έναν από τους σκληρότατους εκείνους ιταλικούς βομβαρδισμούς, καλύφθηκαν κάτω από ένα ανθεκτικό σκέπαστρο. Γύρω τους και πάνω στο σκέπαστρο έπεφταν σαν βροχή οι οβίδες. Το σκέπαστρο όμως, κατασκευασμένο από χοντρούς κορμούς δέντρων, άντεχε. Πέρασε μια ολόκληρη ώρα και ο βομβαρδισμός συνεχίζονταν. Η γη έτρεμε ολόκληρη. Κάποια στιγμή έσπασαν προφανώς τα νεύρα του ανθιπλοχαγού και γυρίζει και λέει στον επιλοχία: «Ζήκο, θα πεθάνουμε». Ο επιλοχίας, ψυχρεμότατος, το απαντάει: «Έχει ο Θεός». Και στη συνέχεια, μόλις αραίωσαν οι βολές του ιταλικού πυροβολικού, άρπαξε ένα πολυβόλο και φωνάζοντας: «Παιδιά, βγαίνω! Ελάτε μαζί μου!» επιτέθηκε εναντίον των κατά πολύ περισσότερων Ιταλών, οι οποίοι ήδη είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν το ύψωμα. Οι 17 μόνο στρατιώτες που είχαν επιζήσει τον ακολούθησαν σαν ένας άνθρωπος. Διοικητής του ενάτου λόχου στο ύψωμα 731 ήταν ο έφεδρος υπολοχαγός Ισαάκ Λαβρεντίδης, μετέπειτα και για πολλά χρόνια βουλευτής Ερών και στη συνέχεια αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Γι' αυτόν ο διοικητής του γράφει: «Ο έφεδρος υπολογαγός Ισαάκ Λαβρεντίδης κρατά στερεά το δεξιό και διεξάγει αγώνα στήθος με στήθος με τους εισχωρήσαντας Ιταλούς. Ο γενναίος αυτός αξιωματικός δύο φορές διατρέχει τον κίνδυνο λοχισμού, αλλά διαφεύγει δια της τόλμης και της ανδρείας του και δίνει καιρό στους οπλίτες του
να καταφέρουν πλήγματα κατά του εχθρού. Ο υπολαγωγός Λαμπραντίδης συνήθιζε να λέει τη φράση «Ένα βήμα να κάνουμε πίσω θα είναι ο τάφος της Ελλάδος» και ορμούσε εναντίον των Ιταλών σκορπώντας χειροβομβίδες δεξιά και αριστερά. 7 ολόκληρες ημέρες κράτησε η περίφημη ιαρινή επίθεση των Ιταλών, η Πριμαβέρα όπως τον αποκαλούσαν οι ίδιοι. Κατά την διάρκεια αυτής και παρά τους χιλιάδες Ιταλούς αξιωματικούς και στρατιώτες που επιτέθηκαν στον ελληνικό στρατό, παρά τις χιλιάδες τόνες των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν, δεν κατόρθωσαν οι Ιταλοί να καταλάβουν και να κρατήσουν ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο γης. Ο Μουσουλίνη στις 20 Μαρτίου, γεμάτος απογοήτευση, έλεγε στον έμπιστο του πτέραρχο Πρίκολο «Αποφάσισα να επιστρέψω αύριο στη Ρώμη. Αηδίασα από το περιβάλλον αυτό. Δεν προχωρήσαμε ούτε βήμα. Μέχρι τώρα με έχουν εξαπατήσει. Περιφρονώ βαθύτατα αυτούς τους ανθρώπους», και έδειχνε τους στρατηγούς του. Πράγματι, την επόμενη μέρα, 21 του μηνός Μαρτίου, αναχώρησε για τη Ρώμη, όπου ανέμενε πλέον την γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδος, η οποία εκδηλώθηκε στις 6 Απριλίου του 1941. Αυτά ήταν ελάχιστα μόνο από τα περιστατικά που έλαβαν χώρα στην επταήμερη εκείνη μεγάλη επίθεση. Μιλάμε, αδερφοί, για άφταστους ηρωισμούς, για φοβερά γεγονότα. Όταν λέω ότι η άμυνα των δύο αυτών υψωμάτων, του 717 και του 731, πέρασε στον θρύλο, δεν είναι υπερβολή. Παρόμοιας έντασης και έκτασης βομβαρδισμοί έγιναν σπανιότατα στην παγκόσμια ιστορία. Ίσως να έγιναν κάτι παρόμοιοι βομβαρδισμοί στη μάχη του Σόμ και του Βερδέν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στα βελγο-γερμανικά και γαλλικά σύνορα. Κύριε Κρουσόβαλη, πράγματι παραδείγματα θάρρους, ηρωισμού, υψηλού φρονήματος των προγόνων μας παρουσιάσατε σήμερα, που μακάρι να τα έχουμε και ως πρότυπα, ως παραδείγματα για το σήμερα. Εύχομαι ολόψυχα να τα έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, αδερφή, εγώ ευχαριστώ. Για τα όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας. Καλημέρα, κύριε Κρουσόβαλη. Γεια σας. Αγαπητοί ακροατές, τα πολεμικά γεγονότα της Ιταλικής Αιρινής Επίθεσης του 1941 μας μετέφερε ο αστυνομικός διευθυντής εν αποστρατεία, κύριος Αλέξανδρος Κρουσόβαλης. Ιστορικά γεγονότα που αξίζει να θυμόμαστε, αξίζει να μαθητεύουμε σε αυτά, γιατί έχουν πολλά να μας διδάξουν, να μας εμπνεύσουν, να μας παραδειγματίσουν. Κύριε Κρουσόβαλη, Χριστός Ανέστη.